Θα πάμε στην κυρία Μαρκάκη. Καλό μεσημέρι, κυρία Μαρκάκη. Χαίρετε. Χαίρετε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Σας πήραμε τηλέφωνο σαν πρόεδρος στο δελτίο των φοιτητών των ΤΕΦΑ, διότι χθες είχε μια μεγάλη κινητοποίηση των φοιτητών αλλά και των και εκπροσώπων από τους καθηγητές για την απόρριψη ενός νέου αθλητικού νομοσχεδίου της κυβέρνησης που πλήττει τα επαγγελματικά δικαιώματα που απαιτούν οι φοιτητές των ΤΕΦΑ. Θα θέλαμε λίγο να μας πείτε τις απόψεις σας και γιατί ακριβώς εκτός από αυτό που είπαμε εμείς αγωνίζονταν εχθές οι φοιτητές στα ΤΕΦΑ. Ακριβώς. Εχθές έγινε ένα μεγαλειώδη συλλαλητήριο στην Αθήνα που συμμετείχε εκεί πέρα σύσσωμος ο χώρος του αθλητισμού ενάντια σε αυτό το νέο διαθλητικό νομοσχέδιο που πάει τώρα να περάσει η κυβέρνηση. Οι φοιτητές εκεί πέρα μαζί με τους εργαζόμενους, μαζί με τους υπόλοιπους αθλητές και τους καθηγητές ξεκαθαρίσαμε ότι πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που είναι ξεκάθαρα εχθρικό τόσο για τα επαγγελματικά μας δικαιώματα όσο και για την προστασία συνολικά της υγείας και της ασφάλειας, αν θέλετε, των αθλούμενων. Αυτό γιατί το κάνουν, πιστεύετε ότι πάνε να εξομοιώσουν το πτυχίο με τα ΙΕΚ και με τις διάφορες ιδιωτικές σχολές? Για ποιο ακριβώς λόγο? Ναι, εντάξει, η προσπάθεια αυτή τώρα της εμπορευματοποίησης του αθλητισμού δεν είναι καινούρια. Mm-hmm. Εισάγεται στο γενικό δηλαδή πλαίσιο αυτό της εμπορευματοποίησης και έχει ξεκινήσει από το 2018, αν θυμάστε, με το νομοσχέδιο Βασιλιάδη. Μάλιστα. Είχε γίνει δηλαδή και τότε μια προσπάθεια να εισαχθούν παρόμοια άρθρα με το τωρινό. Όμως όπως τότε έτσι και τώρα είχε πάρει αγωνιστική απάντηση από το χώρο του αθλητισμού για να αποσυρθεί. Ναι, ήταν πάρα πολλοί κόσμος εχθές έξω από το Υπουργείο και η αντιπροσωπεία σας συναντήθηκε με το Υπουργείο εκεί. Βγήκε κάτι ή απλώς σας άκουσε και ευχαριστούμε πολύ? Εκεί πέρα όχι, δεν δόθηκε καμία απάντηση. Μας είπαν ίσα ίσα ότι επιμείνανε στο ότι το νομοσχέδιο αυτό θα κατατεθεί. Παρ' όλα αυτά εμείς συνεχίζουμε, λέμε ότι εδώ πέρα ο αγώνας μας πρέπει να κλιμακωθεί με πολύμορφες δράσεις. Εμείς δηλαδή εδώ πέρα σχολές μας και στη Θεσσαλονίκη που πραγματοποιήθηκε μαζική κινητοποίηση δώσαμε στον δρόμο και τη δικιά μας απάντηση. Προχωράμε εκ νέου τώρα σε πανελλαδικό συντονισμό γιατί πιστεύουμε ότι αυτό το πρόβλημα είναι κοινό. Επομένως κοινή πρέπει να είναι και η απάντηση στον δρόμο διεκδικώντας όχι μόνο την απόσυρση του νομοσχεδίου αλλά συνολικά να ενισχυθεί το επάγγελμα του επιστήμονα, της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού. Ουσιαστικά, επειδή ο κόσμος μπορεί να μην γνωρίζει, και το λογικό είναι να μην γνωρίζει ο καθένας, ποιο είναι ακριβώς το σημείο στο οποίο διαφωνείτε κάθετα, έτσι ώστε, μάλλον τα κύρια σημεία που σας βρίσκουν αντίθετους, για να καταλάβει ο κόσμος για ποιο λόγο κάνετε τις κινητοποίησεις και να μην το έχουμε σε ένα γενικό πλαίσιο, απλά διαφωνούμε. Γιατί και τα συνθήματά σας ήταν ιδιαίτερα σκληρά, ας πούμε. Εκεί στο Υπουργείο, ακούστε το καλά, το νομοσχέδιό σας θα πέσει στη φωτιά, ένα από τα συνθήματα που φώναζε αυτός. Ναι, ναι, ναι. Ούτε εκπαιδευτής, ούτε θελοντής, πτυχία με αξία θέλουμε εμείς, κάπως, δηλαδή, ναι. Πείτε μας λίγο σε ποια σημεία κυρίως είναι που έχετε την πιο έτσι, έντονη διαφωνία για να κατατοπίσει και ο κόσμος μας ακούει, γιατί καλό είναι. Θα σας πω. Το νομοσχέδιο αρχικά έρχεται να νομοποιήσει τον όρο του εκπαιδευτή. Πρόκειται δηλαδή για μια καθαρή αποαξίωση του πτυχίου των ΣΕΦΑ με αυτών των ιδιωτικών κολεγίων που έχει επιπτώσει όχι μόνο στα επαγγελματικά μας δικαιώματα αλλά και στην προστασία, όπως είπα και πριν, της υγείας γενικότερα των ασκουμένων. Καταργεί επίσης το πρόγραμμα Αθλητισμός για Όλους, που αποτελούσε όλο αυτό το διάστημα αποκούπη πολλών λαϊκών οικογενειών, ώστε να μπορούν να γυμνάζουν τα παιδιά. Ταυτόχρονα εισάγει τον αθλητικό εθελοντισμό, χωρίς όμως να μας προσδιορίζει τις αρμοδιότητες που θα έχουν αυτοί οι εθελοντές. Παραμένει δηλαδή θολό ποιες θα είναι οι αρμοδιότητες τους, αν θα περιορίζονται μόνο στην εκτέλεση μιας άσκησης, ένας προγράμματος ή θα μπορούν να αναλαμβάνουν και το σχεδιασμό της δραστηριότητας. Προβλέπει τη δημιουργία σωματείων αθλητισμού αναψυχής που είναι μια καθαρή εμπορευματοποίηση αυτή των δραστηριοτήτων χωρίς να αναφέρει πάλι τίποτα για την χρηματοδότηση. Και ένα άλλο σημείο που επίσης είναι πολύ σημαντικό και διαφωνεί κάθετα σύσσωμη αθλητική κοινότητα είναι ότι αναγνωρίζει τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, αυτό που λέμε e-sports, ως αθλήματα.
Μιλάει ακόμα δηλαδή και για ένταξή τους σε Ολυμπιακούς αγώνες και άλλες διοργανώσεις. Και αν πάρουμε και την ετυμολογία της λέξης αθλητισμός από μόνη της, που είναι ότι αποσκοπεί στη σωματική εγκύμνηση, εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι ότι σίγουρα δεν είναι το να κάθεται κάποιος μπροστά από μια οθόνη τόσες ώρες παίζοντας παιχνίδια. Αυτό δεν είναι αθλητισμός. Πόσους χιλιάδες φοιτητές απασχολεί αυτό το πράγμα και μάλλον και τους απόφοιτους, γιατί φαντάζομαι ότι αν γίνει μια εξίσωση τέτοια θα πάρει σβάρνα και αυτούς που έχουν τελειώσει, έτσι δεν είναι? Τώρα έχουμε σχολές στην Αθήνα, στα Τρίκαλα και στη Θεσσαλονίκη. Ναι, απασχολεί όλες τις σχολές. Έχουμε έρθει σε συντονισμό και επικοινωνία όλα τα τμήματα του Τεφάκη στα Τρικάλα, στην Αθήνα, στα Πέρα και της Θεσσαλονίκης. Μιλάμε για μαζί με τους απόφοιτους και τους ήδη εργαζόμενους για πολλούς χιλιάδες ανθρώπους. Ποιο είναι το επόμενο σας βήμα? Το επόμενο μας βήμα είναι τώρα μέσα από τις συλλογικές μας διαδικασίες, στους φοιτητικούς μας συλλόγους, με γενικές συνελεύσεις, με πολυμορφές δράσεις, να προχωρήσουμε εκ νέου σε πανελλαδικό συντονισμό. Και ο καθένας και κάθε σχολή, μάλλον στην πόλη της, αλλά και στην Αθήνα, θα ξαναπάμε όλοι οι φοιτητικοί σύλλογοι. Θέλουμε μέσα σε αυτή τη στήριξη των εργαζομένων και των καθηγητών μας, ώστε μέσα από την κοινή μας δράση, μέσα από την κατεύθυνση της απόσυρσης και τη στήριξη του αθλητισμού, να καταφέρουμε να μείνει το νομοσχέδιο αυτό να μην περάσει. Μάλιστα. Κυρία Μαρκάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα παρακολουθούμε τις εκδηλώσεις σας και θα τα ξαναπούμε αν χρειαστεί σε άλλη φάση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλές γιορτές. Γεια σας.